Τι ομορφιέ τη μεσενία απολαμβάνει μια μεγάλη δόξα του ελληνικού μπάσκετ, ο Νίκο Φιλίπου, Ο πρώην καλαθοσφαιριστή με τη λαμπρή πορεία στην χρυσή γενιά, που έκανε το μπάσκετ εθνικό μα άθλημα, εντοπίστηκε από το φακό τη τηλεόραση Μπε στην παραλία τη Καλαμάτα, στο γνωστό καφέ Ζαχαροπλαστείο Αθανασίου. Εκεί από νωρί είχε αναπτυχθεί μια επικοδομητική συζήτηση παρουσία του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και του Δημάρχου Καλαμάτα Τανά Βασιλόπουλου και ορισμένων φίλων. Φυσικά, πρώτο και κύριο σημείο αναφορά στι κουβέντε όλων ήταν η κατάσταση με τι πυρκαγιέ και κυρία τα όσα πρέπει να δρομολογηθούν για να προστατευτεί η περιοχή και ειδικά τα όσα πρέπει να γίνουν για τα έργα προστασία και επαναφορά των περιοχών που έχουν πληγεί. Άλλωστε, ο κύριο Σαμαρά ήταν από την πρώτη στιγμή στα μέτωπα τη Μεσσηνίας, νύχτα και μέρα, επισκεπτόμενο περιοχέ και αποτυπώντα από κοντά την εικόνα για την κατάσταση που επικρατούσε. Στο επίκεντρο, έτσι μπήκαν και οι εξελίξει με τι αντιπλημμυρικέ παρεμβάσει, με το αμέριστο ενδιαφέρον του πρώην Πρωθυπουργού για τα όσα παρουσιάστηκαν από τα στελέχη του Μορέα και το τι ακριβώ περιλαμβάνει η πρόταση των 79 εκατομμυρίων ευρώ που θα προστατεύσει την ζώνη τη Καλαμάτα. Να σημειωθεί εδώ πως για τι κινήσει του Δήμου και τα όσα προωθούνται από τη Δημοτική Αρχή, ο κ. Σαμαρά μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Θανάση Βασιλόπουλο. Ωστόσο, η κουβέντα προσέγγισε πέρα από τα ζητήματα ανάπτυξη μεσαινιακή πρωτεύουσα και άλλα θέματα, με τον κύριο Φιλίππου συνοδευόμενο από τον σύζυγό του σε δηλώσει του να αναφέρεται στα σημαντικά βήματα που δρομολογούνται ή για την αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών. Εκεί. Στην όλη συζήτηση με διαπιστωμένο και το προσωπικό ενδιαφέρον που δείχνει ο κύριο Σαμαρά, στα όσα σηματοδοτεί η πρόταση για να αποκτήσει καλαμάτα ένα κλειστό ευρωπαϊκών προδιαγραφών, ο κύριο Φίλιππου στάθηκε ιδιαίτερα σε αυτή την προοπτική και τα όσα αυτή μπορεί να φέρει ω όθηση για την εκτίναξη αθλητικής αναφορά τη και με τη φιλοξενία διοργανώσεων διεθνού επίπεδου.